Λοιπόν, ζήτημα δημοκρατίας, μάχη που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Και κύριε Σωκράτη Βαρδάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Κασελάκης καλεί από τη μια και σε πανστρατιά και από την άλλη σε ψυχραιμία. Έτσι πρέπει να είναι. Κατά πόσο η ψυχραιμία μπορεί να διατηρηθεί, βέβαια, είναι ένα ζητούμενο. Κύριε Σφαγιανάκη, κοιτάξτε, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά λυπηρά. Δεν ξέρω εάν υπάρχει επιστροφή σε ένα μονοπάτι που εδώ και δύο μήνες βαδίζουμε χωρίς να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για μια ομοιογένεια και μια κοινή κάθοδο στις εκλογές νέου Προέδρου. Ναι. Αντί να καθόμαστε σήμερα εδώ να συζητάμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Πιστεύω να έχουμε χρόνο να πούμε δύο-τρεις κουβέντες παρακάτω, μετά αν εξαντλήσουμε αυτό το θέμα. Από την άλλη μεριά, εύχομαι να κυλήσει ομαλά η διαδικασία μέχρι το συνέδριο. Βέβαια, ένα συνέδριο που εγώ φαντάζομαι ότι θα είναι, εύχομαι να διαψευστώ, θα είναι η αποδρομή του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Εάν συνεχίσει η κατάσταση όσο έχει μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν συμβεί πολλά πράγματα που αντιβαίνουν, αν θέλετε, τις δημοκρατικές διαδικασίες. Και το λέω ευθαρσώς. Δεν έχω ούτε να ντραπώ, ούτε να φοβηθώ κανένα. Ακόμα και η πρόταση Μομφής τότε του Κασελάκη ήταν λάθος. Βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να συνθέσουν δυνάμεις και να υπάρξει μια αγαστή συνεργασία και να πάμε σε ένα έκτακτο συνέδριο που εκεί να λύσουμε σε εισαγωγικά, αν θέλετε, τις διαφορές μας και να βγούμε ενωμένοι για την εκλογή Προέδρου. Δεν τελεσφόρησε αυτή η προσπάθεια 10-15 στελεχών, πρώην βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και ένα μήνα. Ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Είδα όμως ότι ενώ κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου, δεν τον αντιλήφθηκαν πολύ. Και φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, η δική σας? Εδώ και 1,5 μήνα. Μπορούσε να ανατρέψει. Μπορούσε, διότι δεν υπήρχε πολιτικό επίδικο ανάμεσά μας για να αντιπαρατεθούμε. Αντιβαίνει η συμπεριφορά του Κασελάκη τις καταστατικές διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Και βέβαια ήμουν ένας από αυτούς που είχε πει εξ αρχής ότι ο Κασελάκης έκανε πάρα πολύ σοβαρά λάθη. Αυτό όμως δεν ήταν αποτέλεσμα όλων των ενεργειών από εκεί και ύστερα του αντίπαλου, να το πω έτσι, στρατοπέδου. Άρα τα λάθη έγιναν στο πώς διαχειρίστηκαν το πρόσωπο Κασελάκη, την ηγεσία Κασελάκη. Ακριβώς. Εκεί πιστεύετε ότι ξεκίνησε να χάνεται το μέτρο? Υπάρχει κανείς σήμερα, πέρα από αυτά τα τετριμένα που είπαμε, που είπε ο Κασελάκης για κουκούλες, για αντικαταστατικές διατάξεις κλπ. Ναι, γιατί έχουν ακουστεί και βαριές κουβέντες. Πόσοι από εμάς, βάζω τον εαυτό μου μέσα, ναι, αν και δεν είμαι, ανατακτά χρονικά διαστήματα έχουν εξτομίσει παρόμοιες εκφράσεις? Λίγες είναι, δεν είναι. Γιατί δεν βάζουμε το δάκτυλο από τον τύπο των ύλων και να διασταθούμε τις δικές μας ευθύνες και να προχωρήσουμε παρακάτω? Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν είναι το πρόβλημα, ο Κασελάκης θα κριθεί. Θα κριθεί. Και θα κριθεί από τη βάση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και όλοι μας. Κρινόμαστε. Είτε στις εθνικές εκλογές, είτε στις ευρωεκλογές, είτε στις εσωκομματικές διαδικασίες. Τι πιο δημοκρατικό? Ποιος είναι δηλαδή αυτός που θα πει ότι ο Βαρδάκης, ο Κασελάκης, Σφακενάκη δεν θα κατέβει σε αυτό το όργανο, αφού δεν έχει κάποιο ποινικό αδίκημα που να τον βαραίνει ή κάποιο σοβαρό πολιτικό ζητούμενο? Ναι, άρα, γιατί φάνηκε. Γιατί συζητάμε? Σας λέω, εγώ δεν στηρίζω τον Κασελάκη. Με την έννοια δηλαδή ότι είμαι υποστηρικτής και κρατάω μια σημαία. Όμως. Ήταν λάθος η διαχείριση. Δεν μπορώ, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος. Αυτό το κρίνει η ελληνική κοινωνία και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον. Δεν μπορώ να μην εφιστήσω την προσοχή σε αυτούς που νομίζω άδικα δημιούργησαν αυτές τις συνθήκες
αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, και αυτό λέτε, σήμερα. Άρα λέτε ότι από τη στιγμή που ο Κασελάκης αρνήθηκε να πάει σε νέα εκλογή σε εκλογές για ηγεσίες. Ήταν λάθος. Αρνήθηκε. Ήταν το είχε το δικαίωμα όμως να το κάνει. Πολιτικό λάθος. Είχε δικαίωμα βεβαίως να το κάνει. Πολιτικό λάθος. Γιατί θα κατέβαινε πρόεδρος έχοντας το δίκτυο του ΣΥΡΙΖΑ. Για τους δικούς του λόγους επέλεξε να μην το κάνει. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Εκεί δεν έπρεπε όμως να ξεκινήσουν οι διαδικασίες Μομφής. Κύριε Σφακιανάκη, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας ότι ποτέ στην Ευρώπη, σε κανένα κόμμα, δεν έγινε πρόταση Μομφής σε αρχηγό εν εξελίξη πολιτικών υποθέσεων. Έγινε στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Γιατί το λέω ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και θέλω να είμαι σαφέστατος. Ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω από το δάχτυλό μου. Υπερίσχυσε το εγώ, η ιδιοτέλεια και η καρέκλα. Σε ένα αριστερό κόμμα όμως, δεν κοιτάς την καρέκλα. Κοιτάς το κοινό καλό. Και από εκεί και πέρα, το καλό του κόμματος, αλλά και το καλό της ελληνικής κοινωνίας που σήμερα μαστίζεται. Σήμερα βάλετε από παντού. Και δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση γενικά. Είπα σε μια συνεδρίαση ότι είμαι περήφανος που ήμουνα το 2015-2019 ήμουνα σε μια κυβέρνηση που έκανε αρκετά πράγματα για τον τόπο. Σήμερα είδα, εμείς μονιμοποιούσαμε, να σας πω ένα παράδειγμα, μονιμοποιούσαμε τους εποχικούς πυροσβέστες. Το μη τότε, το μη, ακούσαμε την αγωνία των ανθρώπων αυτών που ήταν στη μάχη, στο πεδίο, χρόνια και ήταν έρμεα. Υπάρχουν ζητήματα, κύριε Βαρδάκη, υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Σήμερα τους επιβράβευσε η κυβέρνηση με δακρυγόνα. Και καπνογόνα και ένα σωρό είχαμε τραυματίες. Εννοώ τους εποχικούς πυροσβέστες. Όταν έχεις 4.000 και νέες οργανικές θέσεις και είναι 2.000 και δεν παίρνεις το ρίσκο, όχι το ρίσκο, την υποχρέωσή σου. Να βγάλεις την υποχρέωση να τους μονιμοποιείς. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Επειδή δέχτηκα πολλά τηλέφωνα σήμερα το πρωί, αυτή τη σφαγή των επιδοτήσεων, πού είναι η κυρία Σφακιανάκη όλοι αυτοί που οργάνωναν τις αποβάσεις στην Αθήνα? Ακούστε να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μόνο. Άνθρωπος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: κύριε Βαρδάκη, έπαιρνα 486 ευρώ επιδότηση. Είναι η μικροπαραγωγή. Μικρή. Η άμυρη. Πήρε, ακούστε, πήρε καθαρά με τις κρατήσεις 76 ευρώ. 76 ευρώ επιδότηση. 70% προκαταβολή. Και σας είπα ένα παράδειγμα. Από τα δεκάδες που δέχτηκα σήμερα, τηλεφωνήματα, έτσι. Ναι, είναι αυτά τα ανοιχτά ζητήματα. Περίμενα που αυτό τρέχουν. Το εισόδημα για να περάσει αυτό το διάστημα, να φτάσει στις γιορτές και του ήρθε η κατραπακιά να πάρει 76 ευρώ. Φανταστείτε τι έχει συμβεί αυτή η σφαγή. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εμείς ασχολούμαστε πώς θα διεκπαιρεώσουμε ένα συνέδριο που θα είναι ένα συνέδριο, εάν συνεχιστεί αυτή η ρητορική και από τους μεν και από τους δε. Πυγμαχίες, γιατί ξέρετε τι, για να επιστρέψω στα σοκομματικά σας. Πού ξανακούσε υβριδικό συνέδριο? Βλέπουμε εδώ ότι το κάλεσμα που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βέβαια έχω την αίσθηση μπορεί να καλεί σε ψυχραιμία, αλλά δεν είναι ένα μήνυμα το οποίο ρίχνει τους τόνους, τους ανεβάζει τους τόνους. Εγώ λέω, δεν έχω ξαναδεί υβριδικό συνέδριο κόμματος. Τώρα γιατί να γίνει? Γιατί να μην υπάρχει το διαζώσεις εκεί. Όποιος θέλει να πάει, όποιος ασχολείται. Όποιος θέλει το καλό του κόμματος, όποιος θέλει να είναι ενεργός πολίτης στα δρόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην αίθουσα του συνεδρίου. Όχι μέσα από τον υπολογιστή, ελεγχόμενος. Καλά, έχω την αίσθηση ότι περισσότεροι θα θέλουν να πάνε. Λέω, αυτοί που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει πολλή δουλειά, δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν είμαι απαισιόδοξος, αλλά δεν βλέπω. Δεν υπάρχει ένα όραμα, δεν υπάρχουν τα στελέχη αυτή σήμερα να τραβήξουν το κάρο μπροστά. Κύριε Βαρδάκη, νομίζω ότι έχετε πολλά στοιχήματα μπροστά σας. Είτε είναι η εκλογή των συνέδρων το Σαββατοκύριακο, είτε είναι το συνέδριο αυτό καθ' αυτό, είτε είναι οι εκλογές και πόσους κόσμος θα είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει να ψηφίσει και δεν θα σας γυρίσει την πλάτη γιατί έχει απογοητευτεί ενδεχομένως από αυτό. Αυτό είναι το στοίχημα που είπατε προηγουμένως. Και ακόμη και αν περάσουν αυτές οι εκλογές και εκλεγεί λοιπόν νέος πρόεδρος και έρθει ο κόσμος να ψηφίσει, τι γίνεται την επόμενη μέρα? Υπάρχουν πολλά στοιχήματα και πολλά ραντεβού που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά του και δεν ξέρω πώς θα σας βρει επόμενη μέρα. Θα σας πω. Είναι η απάντηση που έδωσα πριν λίγες μέρες σε ένα μέσο ενημέρωσης. Γιατί με ρώτησαν με ποιον είμαι. Λέω με κανένα. Θα είμαι εάν αυτό που σας λέω το σκεφτόταν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη μέρα θα ήταν καλύτερη. Θα είμαι με τον πρόεδρο, ακούστε με. Δεν είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Θα είμαι με τον πρόεδρο που θα εκλέξει βάση του κόμματος
την επόμενη μέρα και θα στηρίξω τον πρόεδρο και την ομάδα εκείνη που θα πάει το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Αυτό έπρεπε να σκεφτούν όλοι. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Κασελάκης θα κρυθεί, αν είναι πρόεδρος. Ο Φάμελος θα κρυθεί, ο Πολάκης θα κρυθεί, ο Γλέτσος θα κρυθεί, ο Φαραντούρης θα κρυθεί. Θα κρυθεί όμως από τη βάση του κόμματος και από την παρουσία του μέσα στο κόμμα το επόμενο διάστημα. Θα συμφωνήσω. Λίγη σημασία με αυτό το πρόεδρο. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Αλλά... Όχι να κάνω την ομάδα, θα πάω να ενταχθώ στην ομάδα του Κασελάκη γιατί αδικείται. Ή θα ενταχθώ στην ομάδα του Φάμελου γιατί κρίνω ότι ο Φάμελος. Ναι, εγώ μπορώ να το κρίνω. Ο άλλος τι κρίνει. Άρα, κρινόμαστε στο πεδίο. Εσείς τα είστε με τον πρόεδρο. Οι πληγές πώς κλείνουν όμως συνολικά, γιατί κάποιοι δεν σκέφτονται έτσι προφανώς. Τα κλείνανε, αν συνέβαινε αυτό που σας είπα. Και δεν κοιτάζαμε την ιδιοτέλεια. Δεν υπερίσχυε η ιδιοτέλεια που σας είπα προηγουμένως, η καρέκλα. Θα υπάρξουν νέες αποχωρήσεις. Πιθανόν. Με όποιον και αν είναι πρόεδρος. Πιθανόν. Γιατί εκεί θα κρυθούμε. Εκεί θα κρυθούμε, κύριε Σβαγιανάκη, κοιτάξτε. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ, ούτε είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εγώ μπήκα στην πολιτική από ένα μεράκι. Να βοηθήσω σύμφωνα με τις δυνατότητες μου που πίστευα ότι μπορούσα να κάνω πέντε πράγματα. Και γι' αυτό κρίνομαι. Από εκεί και πέρα όμως, είμαστε εδώ για να δούμε την επόμενη μέρα. Εάν η επόμενη μέρα αντιβαίνει τη δική μου φιλοσοφία, τη δική μου ιδεολογική υπόσταση, εγώ δεν έχω κανένα νόημα να ασχολούμαι. Ούτε να μάχομαι σε ένα πεδίο που θα είναι ένας πόλεμος μεταξύ μας. Και στην ουσία θα είναι πόλεμος που θα βάζει και εναντίον της ελληνικής κοινωνίας. Άρα λέτε ναι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα δεν καταφέρει να συνέλθει πολιτικά, και εγώ θα αποχωρήσω. Αυτό εννοείται. Λέτε. Εννοείται. Εννοείται. Για ποιο λόγο. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ ούτε σε φράξεις, ούτε σε ομάδες. Λειτουργούσα, βαρδάει τη Σοκράτης, είμαι αυτός, είμαι εκείνος, κάνω αυτό κλπ. Δεν με κρατεί κανείς, δεν χρωστώ σε κανένα. Έτσι. Οπότε η ιδεολογική μου υπόσταση και η φιλοσοφία μου είναι αυτή. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Στο σπίτι σου να είσαι και αξιοπρέπειος και ήρεμος. Είναι πράγματα αυτά. Είναι πράγματα. Σας λέω. Μακάρι να σκεφτόμαστε όλοι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω. Είμαι απογοητευμένος. Ίσως βλέπω συναδέλφους μου, πρώην βουλευτές και λοιπά που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και λένε ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη με αυτόν, με εκείνον, με τον τάδε, με τον. Εγώ επειδή λειτουργούσα πάντα στη ζωή μου έτσι, καμιά φορά και με το συναίσθημα, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή, όπως τα πράγματα διαδραματίζονται, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε και να μπορούμε να επουλώσουμε όλες αυτές τις πληγές που εμείς δημιουργήσαμε τρεις μήνες τώρα. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα μέσο επούλωσης, ως ένα πρόσωπο μάλλον επούλωσης όλης αυτής της κατάστασης και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζαν από την πρώτη στιγμή τη θέση και το ρόλο του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα. Τώρα, πού τοποθετείτε τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, γιατί κακά τα ψέματα είναι πρώην πρόεδρος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στα δεδομένα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σε αυτές τις διαδικασίες που είναι και που θα έπρεπε να είναι. Άκουσα σήμερα ότι σε κάτι πηγαδάκια έτσι δημοσιογραφικά ο ίδιος απάντησε ότι εδώ είμαι, δεν έχω πάει πουθενά. Το είπε στο. Σε μια ομιλία που είχε σήμερα στην αίθουσα Γερουσίας Βουλής. Τη Δημοκρατία. Ναι, είπε ότι εδώ είμαι, δεν έφυγα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο Τσίπρας, αν και παραμένει κεφάλαιο για την πολιτική ζωή του τόπου και της Ευρώπης, θα έλεγα, δεν σκέφτεται. Αυτή την ώρα, κάνοντας ένα λάθος ο Τσίπρας, ξέρετε ότι εγώ είμαι με τον Τσίπρα. Ήμουνα και είμαι και θα είμαι, αλλά... Ναι, το έχετε πει. Το λάθος του Αλέξη του Τσίπρα ήταν, κατά την άποψή μου, και το έχω πει κιόλας, ότι έπρεπε να έχει πανέβει πολύ νωρίτερα. Θα μπορούσε ο Τσίπρας να σταματήσει αυτή την κατρακύλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σας απογοητεύει όμως η στάση του, ότι δεν βγήκε μπροστά να σταματήσει ενδεχομένως. Σας λέω λοιπόν ότι τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί ενός σχήματος πολιτικού στη χώρα. Πού θα το κάνει, κύριε Βαρδάκη, ενδεχομένως τα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήταν αυτό μια άσχημη πρωτοβουλία, όπως τα βλέπετε εσείς από μέσα. Ίσως, αλλά ίσως να κρίνει ότι αυτή δεν είναι η στιγμή που μπορεί να ορθώσει ανάστημα.
πιστεύω ότι και αυτός έχει στεναχωρηθεί με όλα αυτά. Όχι πιστεύω, το ξέρω από μέσα. Και όλοι μας έχουμε στεναχωρηθεί. Ευθύνη έχει ως πρώην πρόεδρο. Κοιτάξτε, όλοι μας έχουμε ευθύνη. Γιατί κατά ψέματα τώρα, κύριε Βαρδάκη, και ένα μεγάλο μέρος όσων πρωταγωνιστούν τώρα σε εσωτερικές εξέλιξεις. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Ήταν στενοί συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα. Πιστεύω ότι και κάποια στιγμή πιθανόν ο Αλέξης Τσίπρας να έκανε κάποιες λάθος εκτιμήσεις με την έννοια ότι έπρεπε, όπως σας είχα πει, να έχει παρέμβει δυναμικά πολύ νωρίτερα. Ίσως ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να σταματήσει αυτή την κατρακύλα. Και πώς μπορούσε να τη σταματήσει? Συθέτοντας δυνάμεις. Θα ακουγόταν ο Τσίπρας. Τώρα γιατί δεν έγινε, δεν το ξέρω. Θα το δείξει ο ιστορικός του μέλλοντος. Αλλά αυτό που προέχει τώρα είναι να πάμε, η τελευταία μας ελπίδα, να πάμε σε ένα συνέδριο χωρίς αποκλεισμούς και με δημοκρατικές διαδικασίες. Θα φανεί από αυτό το Σαββατοκύριακο την εκλογή των συνέδρων? Όχι. Πιστεύετε ότι είναι τυπική διαδικασία? Η εκλογή είναι μια διαδικασία η οποία θα κυλήσει ομαλά. Δεν συμμερίζομαι την άποψη του Κασελάκη ότι μπορεί να υπάρξουν αποκλεισμοί. Αποκλεισμοί υπάρχουν με άλλο τρόπο. Δηλαδή η μείωση των συνέδρων είναι μια τεχνική, ένας τεχνικός όρος, λόγος, δεν ξέρω πώς να το πω, που θα μειώσει τους συνέδρους. Το 60:1 πάει 40:1, κάπως εκεί, δηλαδή το 5.000 θα γίνουν 2.5, αυτοί οι 2.5 θα διαδραματίσουν τις επόμενες εξελίξεις. Αλλά δεν μπορεί κανείς να ελέγξει. Ποιοι αποκλείονται ουσιαστικά, δεν εκεί αναφέρεται. Δεν μπορεί κανείς να ελέγξει, κανείς, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, την εκλογή του συνέδρου. Ό,τι και να λένε. Εκλογή του συνέδρου θα γίνει. Ποιο είναι το ζητούμενο? Που κανείς δεν το έχει πει ακόμα. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί έτσι θα δείξει ότι συνεχίζει να στηρίζει και δεν έχει γυρίσει τελείως την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θέμα. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Και καλούμε τον κόσμο το Σαββατοκύριακο. Γιατί σε άλλες οργανώσεις ψηφίζουν Κυριακή, σε άλλες Σάββατο. Να πάει ο κόσμος να ενημερωθεί, να πάει να ψηφίσει. Όποιος σύνεδρο θέλει, όποιος νομίζει ότι θα είναι ο καλύτερος να διεκπεραιώσει την υποχρέωσή του σε ένα συνέδριο που θα είναι πολύ δύσκολο. Θα δείξει και την τάση για τις εκλογές. Θα δείξει. Θα δείξει, αλλά ποιος ξέρει τη στάση τώρα. Δηλαδή στην οργάνωση της Αλικαρνασσού θα βγουν 5 σύνεδροι. Ξέρει ο ΧΥΠΣΥ που ο καθένας θα κλείνει κλπ. Ή τι θα κάνει. Όχι, εννοώ η συμμετοχή, ο αριθμός συμμετοχής. Α, ναι, βεβαίως. Θα δείξει την τάση αν και στην εκλογή του Προέδρου αυτό θα υπάρχει συμμετοχή. Αυτό δεν είναι καθοριστικό. Καθοριστικό, δηλαδή, αν πάει και ψηφίσει το 50% από ό,τι πήγε στις προηγούμενες εκλογές. Θα έχουμε πίστη και ελπίδα ότι θα κάνουμε ένα συνέδριο με αξιοπρέπεια? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, εύχομαι και πιστεύω να τελειώσει γρήγορα αυτή η ιστορία. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο κόσμος θέλει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ο ελληνικός λαός, πιστέψτε με, κάθε μέρα δεχόμαστε για τεράστια ζητήματα και προβλήματα. Θέλω να σας πω ένα τελευταίο. Ήταν θετικό προχθές. Ήταν θετικότατο. Που ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας ήρθε στην Κάνδαν. Προς τιμή το κανάλι το δικό σας, ενδελεχώς αφιέρωσε ώρες και με λεπτομέρεια. Με κάθε λεπτομέρεια. Με τα λύπη μου, με μεγάλη λύπη, είδα ότι η δημόσια τηλεόραση αφιέρωσε την Κάνδαν από τη Μούπανη, γιατί εγώ δεν το είδα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αυτό είναι. Και από την άλλη μεριά, ο Στάινμαγερ ήρθε και μας είπε ένα συγγνώμη. Πήγε, είχε το θάρρος, είναι θετικό, να πάει σε μαρτυρικά, σε τόπους μαρτυρίου. Μια πολιτική συγγνώμη. Της ναζιστικής ιδιωδίας της Γερμανίας. Και να ζητήσει ένα συγγνώμη. Ένα συγγνώμη, κυρία Σφακιανάκη, που ανέρεσε όμως. Ανέρεσε. Με τη γενική τοποθέτηση, την άρνηση της καταβολής των γερμανικών αποζημιώσεων του κατοχικού δανείου. Και εδώ. Γιατί με στεναχωρεί το θέμα και γιατί το αναφέρω? Γιατί είδα στα τηλεπαράθυρα πολιτικούς και διαρρήγνια τα μάτια τους. Πολιτικοί που 20-30 χρόνια ήταν απόντες. Απόντες για το συγκεκριμένο θέμα. Διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Να σας θυμίσω, μόνο η κυβέρνηση Παπανδρέου, μία κυβέρνηση Παπανδρέου και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έστειλαν ρηματική διακοίνωση στην κυβέρνηση της Γερμανίας. Και είναι τιμή μου, που στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου τότε ήμουν εισηγητής από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα.
Έπρεπε να έρθει ο Γερμανός πρόεδρος για να ξεκινήσουμε από την αρχή τον αγώνα που τόσα κουράνια κάνει η Ένωση Θυμάτων. Mm-hmm. Και μπράβο τους. Mm-hmm. Και όλο το δίκτυο το συγκεκριμένο που τους, πολλές φορές τους αγνοούν κιόλας. Και ήρθε και δεν υπάρχει ένας πολιτικός να έχει το σθένος να πει στον πρόεδρο της Γερμανίας ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το συγγνώμη δεν το χρειαζόμαστε. Καλό είναι, αλλά δεν φτάνει. Ναι, ήταν μια πολιτική συγγνώμη, αλλά δεν ήταν κάτι άλλο. Υπάρχουν απαράγραφτα αδικήματα, είτε ουσιαστικά είτε νομικά, απαράγραφτα. Πράγμα που το 19 η εμπειρογνώμονες της γερμανικής, της επιστημονικής επιτροπής, της γερμανικής βουλής, το αποδέχτηκαν ότι είναι απαράγραφτα. Mm-hmm, mm-hmm. Και ήρθε εδώ και δεν υπήρξε μια συγκροτημένη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρέμβαση. Ναι, και εδώ επιστρέφουμε στο πώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πώς η αξιωματική αντιπολίτευση είναι απούσα από τις εξήγησης. Ακριβώς. Ένας στους τρεις Έλληνες κινδυνεύει με πτώχευση. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα. Mm-hmm. Ένας στους τρεις Έλληνες. Είμαστε τελευταίοι στον κατώτατο μισθό στην Ευρώπη. Οι πρώτοι-τελευταίοι μάλλον, μετά τη Βουλγαρία. Συναγωνιζόμαστε στη Βουλγαρία, ποιος ήταν τελευταίος. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Τρεις μήνες τώρα. Και εδώ καταλαβαίνω και την αυτοκριτική λοιπόν που κάνετε, την αυτοκριτική ενός επίπεδο κόμματος, κύριε Βαρδάκη, ότι ελάτε, τελειώνετε, να τα βρούμε, ακριβώς, να συζητήσουμε πολιτικά. Ακριβώς. Θα τολμήσω να κάνω ένα ερώτημα. Μπορεί να σας φανεί τραβηγμένο, αλλά οφείλω να το κάνω γιατί περνάει σαν σκέψη από το μυαλό μου. Είπατε λοιπόν ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει να υπουλώσει τις πληγές του, αν πολιτικά δεν συνέλθει και να πει τι κάνουμε εδώ και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Ναι, εγώ ο Σωκράτης ο Βαρδάκης θα αποχωρήσω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Είστε ένας άνθρωπος όμως, είστε ένα πολιτικό πρόσωπο με ενεργή πολιτική ζωή. Δεν έχει να κάνει αν έχετε εκλεγεί βουλευτής ή όχι. Παρακολουθείτε τα πράγματα και διατυπώνετε πολιτικό λόγο και άποψη. Θα αναζητήσετε ενδεχομένως πολιτικό χώρο που να σας καλύπτει. Και το λέω αυτό, σας προλαβαίνω, ότι μπορεί να φανεί τραβηγμένο η ερώτηση. Αλλά δεν πάβει να είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε μέσα στα πράγματα. Δεν είστε επαγγελματίας πολιτικός. Σας προλαβαίνω και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θα αναζητήσετε ένα χώρο να σας εκφράζει πολιτικά, ακόμη και ως ψηφοφόρο. Θα σας απαντήσω ευθέως. Το 2012 μου έγινε πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε από τον Αλέξη Τσίπρα, να κατέβω υποψήφιος βουλευτής. Και αρνήθηκα. Ήμουνα τότε στο εργατικό κέντρο. Πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Με ρώτησε ο Τσίπρας γιατί αρνήθηκα. Και του είχα απαντήσει ότι δεν ήμουν έτοιμος και ήθελα να αφήσω το αποτύπωμά μου στο εργατικό κέντρο. Ήρθε το 2015. Η ίδια πρόταση. Τότε δέχτηκα. Mm-hmm. Γιατί πίστευα, βλέποντας τον ενεργό Τσίπρα, βλέποντας την ομάδα που εξ αρχής είχε διαμορφώσει, ότι μπορούσαμε να κάνουμε αρκετά βήματα μπροστά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Δέχτηκα τότε. Ήμουνα 9 χρόνια βουλευτής. Νομίζω ότι τα 9 χρόνια πάλεψα, βοήθησα, έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Και νομίζω ότι μας διακατέχει μια περηφάνεια για τη διακυβέρνηση της χώρας 15-19. Μπορώ να σας πω, παρά τα λάθη, τις παραλήψεις, μπορώ να σου πω 1000 πράγματα. Και σε τοπικό επίπεδο, για τον τόπο μας, αλλά και σε επίπεδο χώρας. Τώρα, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας. Φεύγοντας, βλέποντας ο ΣΥΡΙΖΑ, όλες αυτές τις ιδέες να τις απεμπολεί. Γιατί αυτό κάνω. Mm-hmm. Αυτό κάνω. Εγώ δεν λειτουργήσα ποτέ με ιδιοτέλεια. Συγγνώμη για το εγώ, αλλά... Εντάξει, είναι και προσωπικό το ερώτημα τώρα, κύριε Βαρδάκη. Δεν... Για ποιο λόγο να πάω να αναζητήσω ένα άλλο πολιτικό φορέα και να μπω πάλι στη διαδικασία να αποδείξω τι. Ότι είμαι ενεργός πολιτικός. Ότι θα ξαναεκλεγώ να πάω στη Βουλή. Όχι, κύριε Σφακενάκη. Εγώ, όταν οι ιδέες μου καταπατηθούν, σταματώ εδώ. Ξεκάθαρο. Δεν είναι. Αυτά μπορεί να τα απαντήσουν επαγγελματίες πολιτικοί. Mm-hmm. Επαγγελματίες, οι οποίοι η δουλειά τους είναι πολιτική. Και σκέφτονται ότι όταν φύγουν από την πολιτική δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν ή δεν τους εκφράζει κάτι άλλο ή δεν έχουν τη δυνατότητα ακόμα και οικονομικής επιβίωσης. Δεν είναι. Εμείς πήγαμε πλούσιοι στη Βουλή και φύγαμε φτωχοί. Το έχετε ξαναπεί αυτό. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.